Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο Agnitha.com. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά γιατί θα μιλήσουμε για τον υπέροχο Vincent. Θα μιλήσουμε για τον υπέροχο Vincent Van Gogh που γιορτάζει. Το μουσείο Van Gogh που γιορτάζει, που φέτος είναι η χρονιά τους. Συμπληρώνονται 170 χρόνια από τη γέννηση του Ολλανδού Μάστερ και 50 χρόνια λειτουργίας και έμπνευσης για το Μουσείο Κόσμημα του Άμστερνταμ. Αυτό λοιπόν το επαιτειακό έτος απολαμβάνουμε τη μοναδική, δική του οδή στον κόσμο μας με μοναδικές εκθέσεις και καταπληκτικές εκδηλώσεις. Θα βουτήσουμε μέσα στους πίνακες του αυτοδίδακτου μεταϊμπρισιονιστή ζωγράφου που χρωματίζουν τη ζωή μας και φωτίζουν την ψυχή μας. Το μόνο που ήθελε να γίνει αποδεκτός στον έξω κόσμο μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία του. Ξετυλίγουμε τη φιλόδοξη ιστορία, την ιστορία της ζωής του και κοιτάμε βαθιά μέσα στα μάτια και την καρδιά του, τη γεμάτη συνέστημα καρδιά του, μέσα από τις αξεπέραστες προσωπογραφίες του. Αχ, κυνηγάμε μαζί του τις ερηνίες που στίχιωναν το μυαλό του, την ύπαρξή του, μέσα στα σταρχόραφα, τα απέραντα χωράφια με τις λεβάντες, στο άσυλο Saint-Rémy-de-Provence, τις ανθισμένες αμυγδαλιές και τους έναστρους ουρανούς. Ο εύθραυστος αυτόχειρας θα μας ταξιδέψει στην Ολλανδική πρωτεύουσα. Στην Ολλανδική πρωτεύουσα για να δούμε την ιστορία πορτρέτο της ζωής του με τα αριστουργήματα και τα λιγότερο γνωστά πετράδια της οικογενειακής συλλογής που έγινε παγκόσμια κληρονομιά. Άνοιξη, μύρισε άνοιξη. Η φύση ξυπνά εκρηκτικά και οργιάζει. Όταν βρεθεί στο Άμστερνταμ αυτή την εποχή, παρά το κρύο που φέρνει ο παγωμένος βοριάς, το πράσινο που ξεπετάγεται σε υποδέχεται σχεδόν σε κάθε είσοδο των υπέροχων αρχιτεκτονικά σπιτιών τους και στους καταπληκτικούς βοτανικούς κήπους. Οι ασφόδελοι φουντώνουν στα στενά παρτέρια, εκμεταλλεύονται κάθε στενό εκατοστό χώματο στα βαρδιά πλακόστρωτα πεζοδρόμια με τους ποδηλατόδρομους. Τα δέντρα πρασινίζουν απότομα, τραβώντας τα κλαδιά τους προς τον υπέροχο μπλε ουρανό, εκεί που το βλέμμα σου συναντά τα ολόλευκα σύννεφα που ταξιδεύουν σαν αφράτα νησιά από τους δυνατούς ανέμους που φυσούν από την παγωμένη ακόμα βόρεια θάλασσα και τον Αρκτικό. Τα κοτσίφια ναι, βγήκαν στα ψηλά και αντιστέκονται και λαϊδούν και καλούν την άνοιξη σε κάθε γωνιά, πάνω από τα κανάλια όπου οι τουρίστες και ντόπιοι προσπαθούν να απολαύσουν μια υπέροχα μοναδική πόλη. Πάρκα και κήποι ξεχυλίζουν από το πράσινο και βρίσκεται σε παροξισμό και οι τουλίπες, αχ αυτές οι τουλίπες, οι τουλίπες που ετοιμάζουν την κάθε απόχρωση και μέγεθος να συμπληρώνουν με έντονες πινελιές κάθε κενό χώρο στις αυλές, στα πάρκα, στους κήπους, στα μπαλκόνια, στους εξώστες, σε μεγάλες και μικρές γλάστρες. Πετάγονται στην οπτική μας, καλύπτουν τα πάντα από κάθε γωνιά της πόλης και παρασύρουν την αισθητική μας σε υπερθετικό βαθμό. Ο κρυστάλλινος αέρας τυλίγει τα κανάλια και τους ανεμόμυλους και τα ηλιοβασιλέματα στους επίπεδους μακρινούς ορίζοντες βάφονται με ονειρικά, πορτοκαλιά, σκούρα μόβ, βαθιά μπλε, γεμάτα με ολοκόκκινα σύννεφα διακοσμημένα με χρυσαφιές πινελιές. Βέβαια, το θέαμα είναι τόσο ανεπανάληπτο και μπορεί να αλλάζει στη στιγμή με ξαφνικά ογκώδη γκρίζα σύννεφα να κρέμονται απειλητικά πάνω στην καθημερινότητά μας.
Αχ, πανδεσία χρωμάτων λοιπόν στις κάτω χώρες. Ο κόσμος καθημερινά περιδιαβαίνει και άπλιστα απολαμβάνει περιπάτους, αξιοθέατα, χαρές και ελευθερίες που σου παρέχει η ζωή σε αυτή την πόλη. Όμως τεράστιο, ένα τεράστιο πολύχρωμο είναι και το πλήθος των επισκεπτών που σειραίει σχεδόν με ευλάβεια κάθε μέρα και γεμίζει το πάρκο και τους χώρους στη μεγάλη πλατεία των μουσείων που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδικής πρωτεύουσας. Εκεί βρίσκονται το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Εθνικό Μουσείο, το Ρίτσικ Μιουζίουμ, το Μόκο Μιουζίουμ, το Μουσείο Διαμαντιών, η μεγάλη αίθουσα συναυλιών, κτίρια, ξένες πρεσβείες και ακριβώς στο κέντρο της πλατείας το εξαιρετικό Μουσείο Van Gogh. Ένα πραγματικό λαμπερό πετράδι στην οικαστική κορώνα της περιοχής. Περιέχει τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του Ολλανδού μάστερ, του ξακουστού στην οικουμένη Vincent Van Gogh. Και ναι, είναι το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ολλανδία, καθώς καταλαμβάνει την 23η θέση σε αριθμό επισκεπτών σε ολόκληρο τον κόσμο, παρακαλώ. Αποτελείται από δύο υπέροχα πραγματικά κτίρια που επικοινωνούν υπογείως, ναι υπογείως, καθώς ένας πεζόδρομος τα διαχωρίζει αρμονικά στην επιφάνεια του εδάφους. Μάλιστα, οι κρατήσεις των εισιτηρίων εισόδου γίνονται μόνο διαδικτυακά και για τις επόμενες εβδομάδες, μην ψάξετε, έχουν εξαντληθεί. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός και συνεχώς online για να εκμεταλλευτείς κάποια ακύρωση της τελευταίας στιγμής και να απολαύσεις τα εκθέματα, εάν δεν έχεις προγραμματίσει την είσοδό σου. Την είσοδό μας την έχουμε προγραμματίσει μήνες πριν. Φέτος είναι η χρονιά του μουσείου. Ενώ στις 30 Μαρτίου γιορτάζονται τα γενέθλια του Βίτσετ και συμπληρώνονται 170 χρόνια από τη γέννησή του, τον Ιούνιο το υπέρλαμπρο μουσείο κλείνει 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και έμπνευσης. Το υπέροχο, το μουσείο Van Gogh, όλα αυτά τα χρόνια εμπνέει τους ανθρώπους με τα έργα τέχνης του Βίτσετ, αλλά των συγχρόνων του, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης χρονιάς γέμισε με εκθέσεις και εκδηλώσεις που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο Van Gogh ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. Αυτή την εποχή μάλιστα απολαμβάνουμε και απολαύσαμε την έκθεση Choosing Vincent που είναι ένας φόρος τιμής στην οικογένεια Van Gogh. Με την άνευ όρων υποστήριξη που πρόσφεραν στο Vincent η οικογένειά του, στο έργο του και στην πόλη του Άμστερνταμ βέβαια, το Μουσείο Κόσμημα διαφύλαξε το έργο του και ο Ολλανδός μάστερ έγινε παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης. Μέχρι και σήμερα η οικογένειά του εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Θα το αφηγηθούμε παρακάτω. Αυτή την εποχή λοιπόν η έκθεση αφηγείται μια προσωπική ιστορία αμφιβολιών, αποτυχιών, υπερηφάνειας αλλά και θριάμβου. Μια ιστορία με διλήμματα ειδωμένη μέσα από τα μάτια του ίδιου του δημιουργού, του Vincent, του αδελφού του Τεό, του μικρότερου αδελφού του Τεό, της συζύγου του Τεό, της Τζο, αλλά και του υπέροχου γιού τους, του Vincent, που πήρε το όνομα του θείου του. Εκείνος έκανε το όραμα όλων πραγματικότητα με το μουσείο να λειτουργεί. Σε αυτή λοιπόν την πολυαισθητηριακή έκθεση αναγνωρίζουμε τον Vincent και την εξαιρετική οικογένειά του κοιτάζοντας, ακούγοντας και δημιουργώντας μέσα από δράσεις. Το ωραιότερο που μας συμβαίνει βέβαια είναι πως περιτριγυριζόμαστε από τα πολλά αριστουργήματα και τα λιγότερο γνωστά πετράδια της συλλογής που δείχνουν τον τρόπο που η οικογενειακή συλλογή παραμένει μεγάλη και έγινε παγκοσμίως γνωστή και θαυμαστή. Ένα μεγάλο,
μεγάλο κεφάλαιο του μουσείου είναι πως προστάτευσε και διαφύλαξε τα υπέροχα γράμματα του υπέροχου Βίνσεντ μέσα από τα από αυτά μας αποκαλύπτεται ως άνθρωπος και ως δημιουργός. Πολλά, μα πάρα πολλά έχουν γραφτεί για τους εκπληκτικούς πίνακες του Ολλανδού Μάστερ, ο οποίος δικαίως θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης. Είναι όμως λιγότερο γνωστό στο ευρύτερο κοινό, όπως υπήρξε ένας πολυγραφότατος συγγραφέας επιστολών. Έγραψε συναρπαστικά γράμματα για όλες τις πτυχές της ζωής του, τα όνειρα, τις απογοητεύσεις του, την ερωτική του ζωή, τις φιλίες και τους καυγάδες του, αλλά και για τη μάχη, τη μεγάλη μάχη που έδινε με την ασθένειά του. Κατέγραψε όμως τις φιλοδοξίες του και ως καλλιτέχνης και συχνά πρόσθεσε στα γράμματα σκίτσα των έργων του, τα οποία οραματίστηκε ή που είχε τελειώσει πρόσφατα. Όταν διαβάζουμε αυτά τα γράμματα, είναι σχεδόν σαν να κοιτάμε πάνω ακριβώς από τον ώμο του καλλιτέχνη, όπως τα γράφει, και να βλέπουμε τα έργα του να ζωντανεύουν, καθώς το νήμα της ζωής του ξετυλίγεται μέσα από αυτά. Τα γράμματα του Βίνσεντ είναι μια συλλογή 903 διασωθέντων επιστολών, από τις οποίες οι 820 γράφτηκαν από αυτόν και 83 τις έλαβε. Περισσότερες από 650, ναι καλά ακούσατε, 650 από αυτές απευθύνονταν από τον Βίνσεντ στον αγαπημένο μικρότερο αδελφό του, τον Τεό, ο οποίος τον στήριζε οικονομικά και ηθικά και ψυχικά και διατηρούσαν μια σχέση στοργής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς ο πρωτότοκος γιος του πάστορα Θεόδωρου από τα νεανικά του χρόνια παρουσίασε ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψης και μελαγχολίας. Και ο Τεό, ο μικρότερος αδερφός, ήταν πάντα εκεί. Η πολύτιμη αλληλογραφία του επιτρέπει σε μελετητές και κοινό να κατανοήσουν την τέχνη, τους προσωπικούς αγώνες του, αλλά και τις ανασφάλειες του Van Gogh. Σπάνια εκτίθενται και παρουσιάζονται, δεν παρουσιάζονται γιατί τα πολύτιμα αυτά γράμματα είναι πολύ ευαίσθητα στο φως. Κάποια παρουσιάζονται σε μια μεγάλη, μεγάλη αίθουσα στον πρώτο όροφο του μουσείου. Τα γράμματα κυμαίνονται σε βάθος χρόνου με τις πρώτες επιστολές γραμμένες όταν ο Βίνσεντ ήταν ασκούμενος έμπορος τέχνης στη Χάγη, από το 72, το 1872 δηλαδή. Αργότερα περιγράφουν τις φιλοδοξίες του να δημιουργήσει μια αποικία καλλιτεχνών στη Νότια Γαλλία. Τις εκδρομές του στα πορνεία, διάφορα θέματα. Μάλιστα, αφού καυγάδισε με τον Γκογκέν και ακροτηρίασε το αυτί του και χτυπήθηκε από ένα σοβαρό ψυχωσικό επεισόδιο, αισθάνθηκε ικανός να ζωγραφίσει. Με ένα αγωνιώδες γράμμα απευθύνθηκε στον αδελφό του Τεό, ένα συγκλονιστικό γράμμα, ζητώντας του πινέλα, γιατί πιστεύει ότι η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να τον βοηθήσει να ανακάμψει. Συγκλονισμένοι διαβάζουμε το τελευταίο γράμμα του στο Βίνσεντ, γραμμένο 4 μέρες πριν πυροβολήσει το στήθος του στις 27 Ιουλίου του 1890. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, ημιτελής εκδοχή που βρέθηκε από τον αδελφό του. Πού? Στο νεκρό σώμα του. Τα τελευταία γράμματά του είναι απίστευτα λυπημένα και καταθλιπτικά. Νιώθει σαν ένα βάρος για τον Τεό. Έχει χάσει το ηθικό του και πιστεύει πως ζει χωρίς να υπάρχει ελπίδα και προοπτική να βελτιωθεί. Αχ, αυτά τα αυτοψυχαναλυτικά γράμματα του Βίνσεντ Van Gogh ζωγραφίζουν παραστατικά το χρονικό της ζωής του. Είναι αξιοσημείωτο πως παραλείπεται από τον ίδιο η περίοδο που έζησε στο Παρίσι, καθώς δεν χρειάστηκε να επικοινωνήσει τότε καθόλου με τον αδερφό του. Ήταν χαρούμενος τότε. Όλα μπορούν να διαβαστούν χρονολογικά ως αυτοβιογραφία, καθώς έγραφε στον Τεό σχεδόν κάθε μέρα, περιγράφοντας τις αγωνίες του, τις αναζητήσεις του, αλλά και την πνευματική και ψυχική του υπόσταση. Υπήρξε
υπήρξε πολύ στενός ο δεσμός μεταξύ τους. Συσφίχθηκε μέσα από τη συνεχή επικοινωνία, αφού ο μεγάλος αδερφός αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές του μικρότερου και να γίνει ο υπέροχος καλλιτέχνης που σήμερα θαυμάζουμε. Καθόλου τυχαίο βέβαια πως ο Τεό πέθανε 6 μήνες μετά το θάνατο του πολύ αγαπημένου αδερφού του. Τα γράμματα είναι ένας κρυμμένος θησαυρός στη συλλογή του πανέμορφου μουσείου της Ολλανδικής πρωτεύουσας, που σπάνια λοιπόν εμφανίζονται. Πολλά επέζησαν μόνο και μόνο χάρη στον αδερφό του Τεό. Ήταν ακριβώς το είδος του ανθρώπου που έσωσε ακόμα και το μικρότερο κομμάτι χαρτιού από τον αδερφό του. Είχε ένα μεγάλο σεβασμό για όλα αυτά τα δημιουργήματα. Η σύζυγος του αδελφού του Τεό, η Τζο, πολλά χρόνια μετά το θάνατο του σύζυγου του, το 1891, συγκέντρωσε όλες μα όλες τις επιστολές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1914. Η Τζο, που ήταν για λιγότερο από 2 χρόνια παντρεμένη με τον Τεό, έμεινε χείρα στην ηλικία των 28 ετών και με ένα μωρό έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό της. Πίστευε όμως, πίστευε και εκείνη στο Βίνσεντ, στο μεγαλείο της τέχνης του. Ήταν πρόθυμη να εκπληρώσει την επιθυμία και το όραμα για προβολή του έργου του Βίνσεντ στη μνήμη του συζύγου της. Με στρατηγική και οργάνωση κατάφερε να πουλήσει έργα του Βίνσεντ σε μουσεία και συλλέκτες, εξασφαλίζοντας ότι έφτασε σε σημαντικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και η τέχνη του εξαπλώθηκε στο πλατή κοινό. Ας μην ξεχνάμε πως ο Βίνσεντ ήταν παραγωγικότατος ως καλλιτέχνης και σε διάστημα περίπου 10 ετών που δημιουργούσε έφτιαξε περισσότερα από 800 πίνακες και 1000 μικρότερα σχέδια. Το 1914, όπως προείπαμε, δημοσίευσε μια ανθολογία των επιστολών του Βίνσεντ προς τον Τεό. Όλοι τώρα μπορούσαν να διαβάσουν για τις ιδέες, τις σκέψεις και τα όνειρα του Βίνσεντ. Ως αποτέλεσμα, ακόμα περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να εκτιμούν το έργο του. Μέχρι τη στιγμή που η Τζο πέθανε, το έργο του Βίνσεντ όμως είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό. Ο αγαπημένος μας Βίνσεντ δεν γεννήθηκε με το πινέλο αναχείρας. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα 7 παιδιά της οικογένειας, ήταν ο πρωτότοκος γιος του Πάστορα Θεόδωρου και είπαμε πως από τα νεανικά του χρόνια παρουσίασε ψυχολογικά προβλήματα κατάθλιψης και μελαγχολίας. Πήρε τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής στο σπίτι του από την μητέρα του. Εκείνη ήταν ένας άνθρωπος που ενθάρρυνε τα παιδιά της να τραγουδούν, να κάνουν χειροτεχνήματα και να διαβάζουν, να διαβάζουν πολύ. Την αγαπούσε πολύ τη μητέρα του, ο Βίνσεντ. Όταν μετακόμισε στη Γαλλία, αντάλλαξε πολλές επιστολές μαζί της, ενημερωνόταν για την υγεία της, πώς περνούσε το χρόνο της και μάθαινε τα τελευταία οικογενειακά νέα από εκείνην. Το 1889 μάλιστα, την περίοδο που ήταν και δημιουργούσε στη Νότια Γαλλία, της έστειλε μερικά από τα έργα τέχνης του ταχυδρομικός. Από τα 16 του χρόνια εργάστηκε κάνοντας αρκετά διαφορετικά επαγγέλματα μέχρι προσελήφθη στην εταιρεία Cupilator Company ως έμπορος τέχνης. Στην ίδια εταιρεία εργάστηκε ένα χρόνο μετά και ο αγαπημένος του αδερφός, ο Τεό, ο οποίος τον στήριζε μάλιστα οικονομικά. Το 1873 η εταιρεία του τον μετέθεσε στο Λονδίνο, όπου έζησε για 3 χρόνια, ασχολούμενος εκεί με την εμπορία έργων τέχνης, μέχρι το 1876 που μετατέθηκε στο Παρίσι. Έμεινε στο Μπρίγκστον, μια περιοχή στο νότιο τμήμα της πόλης. Ο Βίνσεντ ερωτεύθηκε τη Μεγαλούπολη και την περπάτησε σε μοναχικούς περιπάτους εξερεύνησης από τη μια άκρη στην άλλη.
«Αγαπώ το Λονδίνο», αυτό έγραφε ο 20χρονος τότε Βίνσεντ στο μικρότερο αδελφό του, ενώ ζούσε ως οικονομικός μετανάστης στην αγγλική πρωτεύουσα. Η τεράστια σύγχρονη πόλη, η πρωτεύουσα της Γυράς Αλβιώνας εκείνη την εποχή, τον όθησε να εξερευνήσει νέες οδούς στη ζωή της τέχνης και της αγάπης. Παρά τη φτώχεια και τις στερήσεις του, βούτυξε στην τέχνη της Μεγαλούπολης και μάλιστα ανέτρεχε σε όλη του τη ζωή σε σχέδια από τη συλλογή του, που ήταν σχεδόν 2.000 χαρακτικά που συγκέντρωσε τότε. Εμπνεύστηκε από τη Βρετανία και από τη ζωή, όπως ενέπνευσε και Βρετανούς καλλιτέχνες, τον Walter Sickert και τον David Boberg, μέχρι και τον Francis Bacon. Η ασυμβίβαστη τέχνη και η ζωή του άνοιξαν τον δρόμο για σύγχρονους καλλιτέχνες. Είναι τεράστια, τεράστια η επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί ο Vincent στους σύγχρονους καλλιτέχνες. Μεγάλο μέρος του έργου του διάσημου Βρετανού εικαστικού David Hockney, παραδείγματος χάρη, απεικονίζει την επιρροή του από τον Vincent. Είναι αυτά τα υπέροχα, είναι στα υπέροχα τοπία του Yorkshire, είναι κάτι περισσότερο από εμφανές. Ο καταθλιπτικός νεαρός πάλευε στη ζωή του και προσπαθεί μέσα από την τέχνη του να διατηρήσει την πίστη του για τη ζωή και συνεχίζει να δημιουργεί. Στα 23 του, μετά το Λονδίνο, εργάστηκε στη Χάγη για διεθνείς εμπόρους τέχνης. Έμεινε άνεργος, αλλά το πάλεψε μέχρι τέλους με θάρρος και ελπίδα. Σε ηλικία 26 ετών έχει κάνει κάθε είδους δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει βρει το μονοπάτι του. Ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην περιοχή Μπόριγκας του Βελγίου, και μετά από 10 μήνες σιωπής ο Vincent γράφει μια επιστολή στον αδερφό του. Εκεί αναφέρει: «Αυτός ο στόχος θα γίνει σαφέστερος, θα διαμορφωθεί αργά και σίγουρα, καθώς το σχέδιο γίνεται σκίτσο και το σκίτσο ζωγραφική». Με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση του Θεού, η αναζήτηση του Vincent τον έφερε στο σχέδιο και τη ζωγραφική, το δρόμο. Βρήκε το μονοπάτι του και το δρόμο που θα ακολουθούσε για το υπόλοιπο της ζωής του. 2 χρόνια περνούν και ο εύθραυστος Vincent στα 28 του ερωτεύεται την ξαδέρφη του, Kivos. Τον 19ο αιώνα αυτό δεν θεωρούνταν περίεργο, αλλά εκεί δεν ένιωθε το ίδιο για εκείνον. Όχι ποτέ, ήταν η απάντησή της όταν εκείνος εκδήλωσε την αγάπη του. Δεν τα παράτησε όμως. Η επιμονή του ήταν μάταια. Δυστυχώς ήταν μάταια. Η απόρριψη της Κι δεν συντρίβει τις ελπίδες του και αναζητά την αγάπη. Ο Vincent βρήκε ένα τέτοιο συνάνθρωπο 1 χρόνο αργότερα στη Χάγη. Είναι μια πρώην πόρνη, η Σεν Χούρνικ. Του ποζάρει τακτικά, ενώ περίμενε το δεύτερο παιδί της. Ο Vincent ήλπιζε να την παντρευτεί, καθώς την ένιωθε κοντά του. Έζησε μαζί με εκείνη και τα παιδιά της για 1 χρόνο, αλλά ποτέ δεν παντρεύτηκαν. Φεύγει. Όταν έφτασε στο Παρίσι το 1886, ο Van Gogh ανακάλυψε τους υμπρισιονιστές σε έργα του Ρενουάρ, του Τουλουζ-Λοτρέκ, και συναντήθηκε με τον νεοεμπρισιονιστή Πολ Σινιάν. Ο υπέροχος Vincent στο Παρίσι ανακάλυψε το φως και στο νότο της Γαλλίας ανακάλυψε τον ήλιο. Ψηλαφώντας το έργο και τη ζωή του, έχουμε την εντύπωση πως στα παρισινά του χρόνια σπούδασε, αυτό ακριβώς, σπούδασε λεπτομεριακά το φως και τις σκιάσεις. Εμφανίζονται 3-4 χρόνια αργότερα και απογειώνουν τους πινακές του. Ο αυτοδίδακτος, χαρισματικός καλλιτέχνης υπήρξε μοναδικός. Βούτυξε τη ζωή του κυριολεκτικά στο χρώμα και απλώθηκε στους καμβάδες του για να μπορέσει να εκφράσει το ψυχοσικό μυαλό του, για να ξεφύγει από τη μοναξιά και τους δαίμονες που τον στήχιοναν. Ο Vincent στο Παρίσι βρήκε επιτέλους ένα μέρος για να εκθέσει τη δουλειά του. Είναι το καφέ Le Tampourine,
εκεί θα εκθέσει για ένα μεγαλύτερο κοινό. Ήταν τακτικός θαμώνας στο καφενείο και είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με την ιδιοκτήτρια, την Αγκοστίνα Σεγκατόρη. Η με ιταλική η καταγωγή Αγκοστίνα ήταν ένα διάσημο μοντέλο που πόζαρε για διάσημους ζωγράφους. Η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε την άνοιξη του 87, αλλά υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για αυτήν. Φαίνεται πάντως πως αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και η προσωπικότητά της ενέπνευσε τον ζωγράφο, ο οποίος έκανε δύο πορτρέτα της και πολλά γυμνά σε λάδι. Σύμφωνα με τον Γκογκέν, ο Βίνσεν ήταν πολύ ερωτευμένος με την Αγκοστίνα. Στο πορτρέτο που τη ζωγράφισε κάθεται σε σκαμνή εκείνη πίσω από ένα τραπέζι σε στρογγυλό σχήμα. Υπάρχει ένα ποτήρι μπύρα στο τραπέζι και η Αγκοστίνα κρατάει ένα τσιγάρο που σιγοκαίει. Ήταν μια προοδευτική, σύγχρονη γυναίκα για την εποχή της. Χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις της για να ανοίξει το καφέ. Σύντομα ο χώρος έγινε πολύ δημοφιλής σε καλλιτέχνες, συγγραφείς, κριτικούς και η τύχη του ήταν διακοσμημένη με έργα των καλλιτεχνών που σύχναζαν εκεί στο Le Tambourin. Δυστυχώς η Αγκοστίνα και ο Βίνσεντ χώρισαν. Εκείνος θέλησε να πάρει τα έργα του από εκεί, αλλά δεν πρόλαβε καθώς το καφενείο χρεοκόπησε και απολύθηκε συμπεριλαμβανομένων των ζωγραφικών του Βίνσεντ. Φτάσαμε πια στα 1888. Η ζωή του ως καλλιτέχνη δεν ήταν εύκολη και φαίνεται σαν να δέχτηκε μέσα του ότι το έργο του δεν θα πουλούσε. Ήταν όμως πεπισμένος ότι η επιθυμία του να ζωγραφίσει θα έφερνε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο μέλλον. Η Προβυγία είναι περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας που εκτείνεται από την κοιλάδα του Ροδανού στα δυτικά μέχρι τα ιταλικά σύνορα και τις Άλπεις στα ανατολικά και απλώνει στο νότο την εντυπωσιακή Κιανή ακτή στη Μεσόγειο θάλασσα. Αχ, η ζωή στο Παρίσι είχε κουράσει τον Βίνσεντ και μετά από 2 χρόνια σκληρής δουλειάς εκεί πήγε να ζήσει στη μικρή πόλη Άρλς, τα νότια της Γαλλίας, αναζητώντας το φως που εγκλώβησε στο έργο του αλλά και την αγαλίαση για την ψυχή του. Ιδυλιακές εικόνες, ήλιος, θάλασσα, κοσμοπολιτική ατμόσφαιρα αλλά και απέραντα χωράφια με λεβάντες, ηλίανθους, αμπελώνες, ταροχώραφα και τεράστιες εκτάσεις με ελαιώνες κυριαρχούν στην πλούσια περιοχή με πρωτεύουσα τη Μασσαλία. Εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στη μικρή πόλη Άρ, διάλεξε να ζήσει και να δημιουργήσει, αναζητώντας το φως που εγκλώβησε στο έργο του, αλλά και την αγαλίαση. Ο Βίνσεντ κατάφερε μέσα από το έργο του να κατακτήσει τον δυναμισμό της φύσης. Τοπιογραφία, χαρακτηριστικά μοτίβα με φωτεινά χρώματα, ζωντανές, ζωντανότατες πινελιές που κάνουν τους πίνακές του να αποκτούν κίνηση και πειραματισμοί με την προοπτική του χώρου. Η φύση ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον ψυχοσικό αυτό χειρά. Τον ενέπνευσε βαθιά, του απάλυνε τον πόνο στις δύσκολες εποχές της εσωτερικής του αστάθειας. Εκεί βρίσκει πάντα, του προσφέρει πάντα μια εναλλακτική λύση φυγής. Αποθεώνει κυριολεκτικά το μεγαλείο του φυσικού κόσμου και πάντα θεωρεί πως η φύση είναι άρρηκτα συνδεμένη με την τέχνη που μπορεί μοναδικά να του δώσει ηρεμία και ελπίδα. Ένας κόσμος πολύχρωμος που με την ιδιαίτερη τεχνική του ο Βίνσεντ αποτύπωσε ταλαντούχα στους καμβάδες του. Ο ζωγράφος μέσα από το έργο του ταξιδεύει μακριά από τα δεινά της καθημερινότητας και των προβλημάτων του. Μια απόδραση και μια νέα θέση σε έναν κόσμο θαυμάσιο, πολύχρωμο και αισιόδοξο, χωρίς σκιές και φαντάσματα. Δημιουργεί την πανέμορφη ουτοπία του και μας καλεί να ταυτιστούμε με αυτήν για να ξεπεράσουμε και τους δικούς μας φόβους. Τη δυστυχία που βίωνε ο μοναδικός Βίνσεντ την ξόρκιζε καθημερινά μέσα από τους πίνακες, απεικονίζοντας τις φυτίες, τα στάρια, τα λιοτρόπια
τους υπέροχους, τους υπέροχους έναστρους κυκλωτικούς ουρανούς. Πανδεσία χρωμάτων, έντονες πινελιές, αναπτερώνουν την ψυχή, απογειώνουν τη διάθεση, ανεβάζουν το συναίσθημα. Σε ηλικία 35 ετών πλέον ο Βίνσεντ ονειρευόταν να ιδρύσει μια αποικία καλλιτεχνών στην Άρλη της Νότιας Γαλλίας. Το όνειρό του φάνηκε να γίνεται πραγματικότητα όταν ο Γκογκέν έμεινε μαζί του στο περίφημο Yellow House. Όμως οι εντάσεις, οι διαφορές απόψεων και το άγχος τον εξάντλησαν ψυχικά. Η βαριά κατάθλιψη είχε βάλει βαριά την εφιαλτική σκιά της στην ψυχή του. Το μυαλό του και το συναισθηματικό κόσμο του. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης, έκοψε το αριστερό του αυτί. Ο Γκογκέν τον εγκαταλείπει και επιστρέφει στο Παρίσι. Ο Βαν Γκόγκ δημιουργεί τον πίνακα με τον μπανταρισμένο αυτί του. Ο Βίνσεντ εισήχθη στο νοσοκομείο, αλλά επέστρεψε γρήγορα στη δουλειά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1889. Κατάθλιψη, επιληψία, σχιζοφρένεια τον βασανίζουν και φτάνει στα μέσα Ιουλίου του 1889, τον ίδιο χρόνο. Εκεί χτυπήθηκε από ένα σοβαρό ψυχωσικό επεισόδιο με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του στο άσυλο Saint-Rémy de Provence. Όπως αναφέραμε, με ένα αγωνιώδες γράμμα απευθύνεται στον αγαπημένο μικρότερο αδερφό του Θεό, ζητώντας του πινέλα. Πιστεύει ότι η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να τον βοηθήσει να ανακάμψει. Και ναι, ναι, ο υπέροχος Βίνσεντ μπόρεσε, μάζεψε τα κομμάτια του και παρέμεινε σταθερά επικεντρωμένος στο ζωγραφικό του μέλλον. Μέσα στο άσυλο βρήκε τη δύναμη και δημιούργησε περίπου 150 πίνακες. Επανακάμπτει. Το μόνο που θέλει και αγαπά να κάνει είναι να ζωγραφίζει. Στο Βέρς διέμενε σε ένα πανδοχείο που ανήκε στην οικογένεια Αραβού, η οποία επί 2 μήνες καθημερινά είχε συνηθίσει να βλέπει τον Βίνσεντ να φεύγει για να εργαστεί στους αγρούς και τη γύρω εξοχή. Επέστρεφε πάντα αργά το απόγευμα. Αχ, στις 27 Ιουλίου όμως δεν επέστρεψε. Δεν επέστρεψε για το βραδινό γεύμα του όπως έκανε συνήθως. Γνωρίζοντας την ακρίβεια του Βίνσεντ για το δείπνο, ο κύριος και η κυρία Ραβού και η κόρη τους άρχισαν αμέσως να ανησυχούν. Σε ένα κοντινό χωράφι όπου εργαζόταν, ο υπέροχος Βίνσεντ αυτοπυροβολήθηκε. Αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος με ένα περίστροφο. Τραυματισμένος άσχημα εμφανίστηκε στο πανδοχείο και όταν ο κύριος Ραβού τον ρώτησε τι είχε κάνει, απάντησε «Προσπάθησα να αυτοκτονήσω». Νωρίς το επόμενο πρωί, ο πολυαγαπημένος του Θεό ενημερώθηκε. Έσπευσε από το Παρίσι στο κεφάλι του αγαπημένου του Βίνσεντ, όπου έμεινε μέχρι που ο αδερφός του πέθανε το επόμενο βράδυ. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο του Οβέρς. Δίπλα στα λείψανά του τοποθετήθηκαν αργότερα το 1914 και τα λείψανα του αγαπημένου του αδερφού Θεό. Το Μουσείο Βαν Γκόγκ διαφυλάττει και προωθεί το έργο του. Οι πίνακές του είναι αριστουργηματικά, πραγματικά αριστουργήματα. Μας συνεπέρνουν με την τροχνοτροπία τους. Καθένας είναι ένας μοναδικός και ξεχωριστός σε θέμα και έμπνευση. Ο υπέροχος Βίνσεντ, το υπέροχο μυαλό του. Οι πίνακες με τα λιοτρόπια είναι από τους πιο γνωστούς του.
τα έκανε στην Άρλ, στη Νότια Γαλλία, το 1888 και το 1889. Ο Βίνσεντ ζωγράφισε συνολικά 5 μεγάλους καμβάδες με ηλιοτρόπια σε ένα βάζο με 3 αποχρώσεις μόνο, ναι, 3 αποχρώσεις του κίτρινου και τίποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι ήταν δυνατό να δημιουργηθεί μια εικόνα με πολλές παραλλαγές ενός και μόνο χρώματος, χωρίς καμιά απώλεια στην ευλωτία του θέματος. Εδώ είναι η έμπνευσή του. Οι πίνακες με τον ηλίανθο είχαν ιδιαίτερη σημασία για τον Van Gogh. Έγραψε, μετέδιδαν, λέει, ευγνωμοσύνη. Ένας άλλος πίνακας είναι τα ανθισμένα κλαδιά, όπως αυτό με τον γαλάζιο ουρανό, που ήταν ένα από τα αγαπημένα του θέματα. Οι αμυγδαλιές ανθίζουν νωρίς την άνοιξη, κάνοντας τις συμβόλαιο νέας ζωής. Ο Van Gogh δανείστηκε αυτό το θέμα. Τα έντονα περιγράμματα και τη θέση του δέντρου στο επίπεδο της εικόνας από την ιαπωνική χαρακτική. Ο πίνακας αυτός λοιπόν, με τις ανθισμένες αμυγδαλιές στο μπλε φόντο του ουρανού, ήταν δώρο για τον αδερφό του Θεό και την κουνιάδα του, την Τζο, που μόλις είχαν αποκτήσει τον γιο τους, τον Βίνσεντ Βίλεμ. Στην επιστολή που του ανήγγειλαν τη νέα άφιξη, ο Θεό έγραψε, «Όπως σας είπαμε, θα του δώσουμε το όνομά σας και εύχομαι να είναι τόσο αποφασισμένος και τόσο θαραλέος όσο εσείς». Χωρίς έκπληξη ήταν αυτό το έργο που παρέμεινε πιο κοντά στις καρδιές της οικογένειας Van Gogh, καθώς ο ανιψιός Βίνσεντ συνέχισε να δημιουργεί το μουσείο Van Gogh μέχρι να το δει ολοκληρωμένο και να το τοποθετήσει το έργο εκεί. Το Μάιο του 1888, ο Van Gogh νίκιασε 4 δωμάτια σε ένα σπίτι στην Place Lamartine στην Άρλ. Το απίθανο κίτρινο σπίτι με τα πράσινα παραθυρόφυλλα είναι αυτός ο υπέροχος πίνακας. Το κίτρινο σπίτι. Ο Βίνσεντ είχε επιτέλους βρει ένα μέρος, αυτό το κίτρινο σπίτι, όπου μπορούσε όχι μόνο να ζωγραφίσει, αλλά και να έρθουν οι φίλοι του που τόσο είχε ανάγκη για να μείνουν και να δημιουργήσουν μαζί του. Το σχέδιό του ήταν να μετατρέψει λοιπόν αυτό το κίτρινο γωνιακό κτίριο σε ένα σπίτι καλλιτεχνών, όπου οι ομοειδεάτες ζωγράφοι θα μπορούσαν να ζήσουν και να εργαστούν μαζί, και το απεικόνισε απίθανα αριστουργηματικά. Ενώ βρισκόταν εκεί, την ίδια εποχή, έκανε και τον υπέροχο πίνακα του υπνοδωματίου του στο κίτρινο σπίτι. Ετοίμασε μόνος του το δωμάτιο με απλά έπιπλα και με δική του δουλειά στους στίχους. Τα φωτεινά χρώματα είχαν σκοπό να εκφράσουν την απόλυτη ανάπαυση, τον ύπνο δηλαδή. Οι κανόνες της προπτικής φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκαν με ακρίβεια εδώ σε όλη τη ζωγραφική, αλλά ήταν αυτή μια σκόπιμη επιλογή του. Ο Βίνσεντ είπε στον Θεό σε ένα γράμμα ότι είχε σκόπιμα ισιώσει εντός εισαγωγικών το εσωτερικό και άφησε τις σκιές έτσι ώστε η εικόνα του να μοιάζει με ιαπωνική εκτύπωση. Ο Van Gogh ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το πίνακά του. Ένα αριστούργημα είναι ο σπορέας, ο αγρότης. Ο Van Gogh είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σπορείς, αυτούς τους ανθρώπους που σπέρνουν. Συνολικά έκανε περισσότερα από 30 σχέδια και πίνακες με αυτό το θέμα. Ζωγράφισε τον αγρότη το φθινόπωρο του 1888. Εκείνη την εποχή ο Van Gogh δούλευε μαζί με τον Gauguin. Εδώ ο Van Gogh χρησιμοποίησε χρώματα που προοριζόταν να εκφράσουν το συναίσθημα και το πάθος. Ανέθεσε
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πράσινο και στο κίτρινο του ουρανού και στο μοβ του γηπέδου του χωραφιού. Ο λαμπερός κίτρινος ήλιος πάνω του μοιάζει με φωτοστέφανο, μετατρέποντας τον αγρότη σε άγιο. Τα σταροχώραφα με τα κοράκια είναι ένας από τους πιο διάσημους πίνακες του Van Gogh. Συχνά υποστηρίζεται πως ήταν η τελευταία του δουλειά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο απειλητικός ουρανός, τα κοράκια και το αδιέξοδο μονοπάτι λέγεται ότι αναφέρονται στο τέλος της ζωής του που τον πλησιάζει. Αλλά αυτό είναι απλώς ένας μύθος. Ο Van Gogh χρησιμοποίησε δυνατούς χρωματικούς συνδυασμούς σε αυτόν τον πίνακα. Ο μπλε ουρανός έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο πορτοκαλί στάρι, ενώ το κόκκινο του μονοπατιού εντείνεται από τις πράσινες ζώνες του γρασιδιού. Υπέροχο επίσης είναι και το άλλο σταροχώραφο. Τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του ο Van Gogh ολοκλήρωσε μια σειρά από εντυπωσιακούς πίνακες με τα στάρια γύρω από την Auvers. Αυτό το απλωμένο πεδίο κάτω από ένα σκοτεινό ουρανό είναι ένα από αυτά. Σε αυτά τα τοπία προσπάθησε να εκφράσει λύπη και ακραία μοναξιά, αλλά τα συντριπτικά συναισθήματα που βίωσε ο Van Gogh στη φύση ήταν θετικά. Η επιμήκυς μορφή των σταροχώραφων κάτω από τα σύννεφα είναι ασυνήθιστη. Τονίζει όμως, τονίζει το μεγαλείο του τοπίου πανοραμικά, όπως μια απλή σύνθεση με δύο οριζόντια πεδία. Πραγματικά υπέροχος, υπέροχος. Οι παχές πινελιές με τους υπέροχους συνδυασμούς χρωμάτων παγίδευαν θαρρείς τα θαύματα της φύσης και ζωντάνευαν τα στοιχεία τους όλα σε κάθε μοναδικό πίνακα του Βίνσεντ. Αυτά σκέφτομαι καθώς περπατάμε στο ανοιξιάτικο Άμστερνταμ. Πρώιμα αχνά χρώματα στην καταχνιά του καταθλιπτικού βόρειου χειμώνα με τα βαριά μαύρα σύννεφα. Μια χτίδα αισιοδοξίας για όλους τους μοναχικούς και δυστυχισμένους, για όλους εκείνους που βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Όπως ο μοναδικός Βίνσεντ που ξόρκιζε καθημερινά μέσα από τους πίνακες όλους τους φόβους του, προσπαθώντας να μαλακώσει τον πόνο του μέσα, να αποτυπώσει την αγωνία της ψυχής στα μάτια του, μέχρι να ξεχυθεί απελευθερωμένος πάνω από φυτίες και κίτρινα σταροχώραφα, σε μπλε υπέροχους ουρανούς, σε μυρωδάτα ανθισμένα περιβόλια, μέχρι να αποδράσει ο νους του για να περιπλανηθεί ψηλά στο άπειρο εκεί όπου ανήκει. Όλες αυτές τις υπέροχες έναστρες νύχτες που με τόσο πάθος ζωγράφισε, εκεί ανήκει, στον ουρανό. Μπείτε κυριολεκτικά στους πινακές του, βρείτε τον στους πολύτιμους καμβάδες του, απογειωθείτε με τη δύναμη και τη δυναμική του. Επισκεφθείτε όταν μπορέσετε το υπέροχο μουσείο του. Και αν στις 2 Ιουνίου βρεθείτε στο Άμστερνταμ, πάρτε μέρος στο μεγάλο πάρτι που θα στηθεί εκεί για χάρη του. Ο υπέροχος δικός μου Βίνσεντ, που τον κρατάω βαθιά κλεισμένο μέσα στην ψυχή μου. Ελπίζω να τον απολαύσατε, να τον αγαπήσετε και να τον αγαπάτε όσο κι εγώ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο εικαστικό μας παιχνίδι, που θα είναι και εκείνο γεμάτο χρώμα, συναίσθημα και ένταση. Να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας φιλώ. Γεια και χαρά σας.